πράσινο, της Χρυσής Αυγής. Σε ποιον θα απευθυνθείτε πρώτα? Πρώτα θα απευθυνθούμε κατά σειρά δύναμης των κοινοβουλευτικών κομμάτων, έτσι ήθεστε, με βάση τις διαδικασίες. Εμείς θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε και θα επιμείνουμε. Νομίζω ότι σε όλους πρέπει να πάμε. Σε όλους εκείνους που, εν πάση περιπτώσει. Αν σχηματίσουμε κυβέρνηση, βγες από τα μνημόνια και πάμε. Εμείς θα πούμε ότι πρέπει κυβέρνηση. Να υπερασπιστούμε το πρόγραμμα του κόμματός μας. Και στον κύριο Θεοδωράκη θα πάτε. Σε όλους όσους προβλέπετε από το Σύνταγμα. Δεν θα αποκλείσουμε κανέναν. Και βεβαίως θα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το τριήμερο να συνομιλήσουμε με όλους εκείνους τους κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς, οι οποίοι προβλέπεται να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι μόνο η ΓΕΣΕ και η ΕΔΕΔΗ, είναι οι αγροτικοί σύλλογοι. Είναι όλοι αυτοί που θα πληγούν από το νέο μνημόνιο και θα πληγούν βάναυσα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε τη φωνή του λαού αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Μόνο δύο πράγματα. Ένα, ότι είδαμε στελέχη της ΚΟΕ μέσα στο σχήμα των βουλευτών, ο κύριος Χατζηλάμπρου και ο κύριος Κυριακάκης. Σωστά τα λέω, κύριε Ήσυχε? Σωστά. Ένα. Δεύτερη παρατήρηση, κυρία Ραχίλη Μακρύ, που δεν ήμασταν σίγουροι, έλεγε θα συμπορευτώ με την πλατφόρμα κτλ. Μόνο να πω ότι επίσης το ρεπορτάζ λέει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα ακολουθήσει και θα ενταχθεί στην αριστερή πλατφόρμα σε δεύτερο χρόνο όμως, γιατί υπάρχουν ζητήματα αυτή τη στιγμή θεσμικά. Είναι πρόεδρος της Βουλής και πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Σε δεύτερο χρόνο θα ενταχθεί και εκείνη στο σχήμα. Με τα νέα δεδομένα. Πολλοί θα ενταχθούν, να περιμένουμε ακόμα. Λεπτά. Θα έχουμε καλές και θετικές νέες δεδομένα. Σήμερα ομάδα. Πήρε την εντολή ο κ. Μαϊμαράκης. Είναι 21. Θα την παραδώσει θεωρητικά την Κυριακή 23. Ναι. Θα την πάρετε εσείς 24, θα την παραδώσετε 26. Mm-hmm. Θα πάμε και μια μέρα μετά 27 η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Άρα προλαβαίνουμε. Στις 21 μέρες οι εκλογές να γίνουν στις 20 του μηνός. Καλή σκέψη αυτή. Θα προτιμούσαμε να γίνουν 27 του μηνά, διότι όπως σας είπα και πριν, 27 Σεπτέμβρη είναι η μέρα ίδρυσης του ΕΑΜ. Και έχει συμβολικό και ιστορικό χαρακτήρα. Η ιστορική μνήμη πάντα παίζει ρόλο. Δεν πειράζει. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Μου επισημαίνει ένας φίλος ότι η Λαϊκή Ενότητα ήταν ο τίτλος του κόμματος του Αλιέντε. Ακριβώς. Unidad Popular. Unidad Popular. Με το ΕΑΜ, με τον Αλιέντε, με το κάτι, τίποτα. Η Λαϊκή Ενότητα δεν είναι ένας τίτλος που τον δανειστήκαμε. Εκφράζει με αυτές τις δύο λέξεις, αν θέλετε, την ενότητα που έχουμε ανάγκη και το λαϊκό παράγοντα που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά ξαναρωτάω με σημαία έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λογικά, διότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι ο λιγότερος κατά 80% δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Θα έχουμε τόσες μέρες μπροστά μας, κύριε Οικονομέα, να τα εξαντλήσουμε αυτά. Θα έχετε όμως μια συνολική πρόταση που θα έχει γεωπολιτικά, γεωγραφικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά ζητήματα τα οποία αποτελούν το παζλ μια ολόκληρη συντεταγμένη διαδικασία εξόδου από την Ευρωζώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί.